Επικίνδυνες αλλοιώσεις σε μία σειρά όργανα, οι οποίες εμένουν ακόμη και για μήνες μετά την ανάρρωση από την νόσο, προκαλεί ο κορονοϊός, όπως διαπιστώνει η νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Translational Medicine. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι από αυτή τη μελέτη, από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ότι είναι ένα πολυσυστηματικό πλέον νόσημα και δεν πιάνει μόνο το αναπνευστικό. Το δεύτερο που μαθαίνουμε είναι τι, ότι ναι, μεν χτυπάει τους πνεύμονες, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λειτουργία φεύγει γρήγορα. Αυτό που παραμένει καιρό πιθανώς είναι το πρόβλημα στην καρδιά, στα νεφρά, στο ύπαρο. Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες? Παρατηρώντας την λειτουργία των μυτοχονδρίων, που είναι η παραγωγή ενέργειας των κυττάρων μας. Φάνηκε ότι θα μπορούσε ο ιός αυτό να επιδρά και στα μυτοχονδρία, και παρόλο που, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν προβλήματα στα μυτοχόνδρια στον πνεύμονα, να συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των μυτοχονδρίων στα καρδιακά κύτταρα, και επομένως αυτό μοριακά και κυταρικά τελικά να οδηγεί σε προβλήματα από το καρδιακό που να εμένουν μετά από νόσης COVID. Τους επιστήμονες προβληματίζουν ιδιαίτερα οι μακροχρόνιες βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ο κορονοϊός στην καρδιά. Μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, θρομβοεμβολική νόσος. Όταν κάποιος έχει περάσει COVID και έχει συντομάτα την καρδιά, πρέπει να κάνει έναν καρδιακό έλεγχο, ούτως ή άλλως, να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά το καρδιογράφημα, το περιχογράφημα, ή όταν έχει ανεξήγητα συμπτώματα που παραμένουν καιρό, πάλι πρέπει να συμβουλευτεί καρδιολόγο. Στο μεταξύ, αύξηση κατά 50% παρουσιάζουν οι νοσηλείες λόγω COVID το τελευταίο διάστημα, ενώ διπλασιασμός καταγράφεται και στον αριθμό των θανάτων. Αιτία η υποπαραλλαγή αίρης που εξαπλώνεται ταχύτατα λόγω της τουριστικής κίνησης, επαναφέροντας τις σκέψεις για επαναληπτικό εμβολιασμό. Δεν υπάρχει σήμερα κάποια σύσταση για επαναληπτικό εμβολιασμό στους υγιείς ενήλικες και στους εφήβους. Όσον αφορά τη τρίτη ηλικία και τέταρτη, καθώς και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που συνεπάγονται ανοσοκαταστολή, αυτές οι κατηγορίες σε συνεργασία με τον γιατρό τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν κάποιον επαναληπτικό εμβολιασμό. Σε αντίθεση με προηγούμενες υποπαραλλαγές του κορονοϊού, η αίρης μοιάζει περισσότερο με το κοινό κρυολόγημα. Ελαφρύς πονόλαιμος, μπούκομα και αδυναμία είναι τα πρώτα συμπτώματα στους υγιείς ανθρώπους, ενώ μετά από 2-24 ώρα μπορεί να εμφανιστεί πυρετός. Οι ειδικοί συστήνουν αυτοαπομόνωση για 4 ημέρες και, εφόσον υπάρχουν στο περιβάλλον μας ευπαθείς, λήψη αντιοικών φαρμάκων σε συνεννόηση με τον γιατρό μας για την προστασία τους.